το ψυχρό πρόσωπό του μπαίνει ο Δεκέμβριος, φέρνοντας βροχές και πτώση της θερμοκρασίας σε ολόκληρη την Κρήτη. Οι επόμενες ημέρες θα κυλήσουν σε χειμωνιάτικο φόντο. Από αύριο Τρίτη αναμένεται ότι εξαιτίας του ότι θα γυρίσει το ρεύμα σε βόρειο και θα έρθει και μια ψυχρότερη αέρια μάζα, θα ξεκινήσουν και πάλι οι βροχές στο νησί μας, θα επηρεάσουν ως επιτοπλίστων βόρειες περιοχές του νησιού με αρκετές βροχές στις περισσότερες περιοχές. Πιο ήπια θα είναι τα φαινόμενα στις νότιες περιοχές όπου θα εκδηλωθούν ασθενείς βροχοπτώσεις, ωστόσο ενισχυμένοι θα πνέουν οι βόρειοι άνεμοι φτάνοντας στα 6 μποφόρ. Φαίνεται ότι ο Βοριάς θα ρίξει και πάλι τη θερμοκρασία, με τις ελάχιστες να κυμαίνονται κοντά στους 12 με 13 βαθμούς Κελσίου για τις αστικές και παράκτιες ζώνες, ενώ στην ενδοχώρα και στα ορεινά θα είναι στους 10 ή και χαμηλότεροι, αρκετά μέχρι και τους 5 βαθμούς Κελσίου σε πολύ ορεινές ζώνες. Χθες η θερμοκρασία στα Χανιά έπεσε στους 9 βαθμούς Κελσίου. Ήταν η πιο κρύα μέρα του φετινού χειμώνα, ενώ πτωτικά αναμένεται να κινηθεί η θερμοκρασία και τις επόμενες ημέρες. Πιο χαμηλές ήταν την Τετάρτη το πρωί, αλλά και για αύριο στις ορεινές ζώνες έχουμε παρατηρήσει θερμοκρασίες οι οποίες προσεγγίζουν προς τους 5 με 6 βαθμούς Κελσίου και στα Νόγια και στο οροπέδιο Λασιθίου και στις ορεινές ζώνες εδώ του Ομαλού. Στα μέσα της εβδομάδας και μέχρι το μεσημέρι της Πέμπτης τα φαινόμενα θα υποχωρήσουν παροδικά, ευνοώντας τις αγροτικές εργασίες. Το ήπιο σκηνικό όμως δεν θα κρατήσει για πολύ. Από την Πέμπτη όμως το απόγευμα και μετά, εξαιτίας ενός βαρομετρικού χαμηλού που προσεγγίζει και πάλι τη χώρα μας από τα δυτικά, από το Ιόνιο, θα επηρεάσει κυρίως τον κεντρικό και βόρειο υπηρωτικό κορμό της χώρας, θα επηρεάσει όμως και εμάς εδώ τις νότιες περιοχές. Έτσι λοιπόν, εξαιτίας αυτού του συστήματος θα αρχίσουν και πάλι να πνέουν νοτιάδες, οι οποίοι θα κορυφώσουν την έντασή τους προς την Παρασκευή και βέβαια αυτοί οι νοτιάδες με το σύστημα θα ευνοήσουν και πάλι την εκδήλωση καιρικών φαινομένων. Με τα σημερινά δεδομένα, το σκηνικό προβλέπεται να παρουσιάσει βελτίωση το επόμενο Σαββατοκύριακο, ωστόσο οι βόρειοι άνεμοι και οι χαμηλές θερμοκρασίες θα διατηρηθούν.